βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του πενή νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Παίρνουμε θάρρος από τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια της προηγούμενης εβδομάδας στην πόλη μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, και από τη μεγάλη ανταπόκριση και στο σημερινό απεργιακό κάλεσμα παρά το σκοτεινό κρύο. Την ώρα που η χώρα θρηνεί τα παιδιά της από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, την ώρα που οι επιπτώσεις των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων μας δείχνουν το πρόσωπό τους με το πιο οδυνηρό τρόπο, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο που αναβαθμίσει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Είναι αδίστακτη. Δεν θα αφήσουν τίποτα, κανένα πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο που δεν θα επιχειρήσουν να βάλουν χέρι. Τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς του λαϊκού κινήματος είμαστε αποφασισμένοι για ακόμα μία μάχη. Να μην προχωρήσει παραπέρα το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού, όπως συνέβη σε μια σειρά άλλους κλάδους, σαν την ενέργεια, τη μεταφορά, την υγεία και άλλα. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του νερού. Θα διαμορφώσει μια ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπάρχει σήμερα για τα λαϊκά στρώματα που θα κληθούν να πληρώσουν κατακόρυφες αυξήσεις στην τιμή του νερού. Έχουμε εμπειρία από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, που τόσα χρόνια ρυθμίζουν την αγορά εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων και υπέρ των επιχειρηματικών ομήλων και των λεγόμενων επενδυτών. Τώρα θα δημιουργηθεί τεχνητά και μια αγορά υδάτων για να ρυθμιστεί. Υπέρ ποιου? Οι εργαζόμενοι και ο λαός της πόλης δεν έχουν κοντή μνήμη. Δεν ξεγελιέται. Δεν μπορούν να υπερασπιστούν το νερό όλα εκείνα τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ο ένας έπαιρνε τη σκυτάλη από τον άλλον και όλοι μαζί από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει και δοχικά τη μετατροπή της ΕΙΑΔ σε ανώνυμη εταιρεία και την εισαγωγή της στο ναό του Τζόγου το χρηματιστήριο. Έχουν υπογράψει την εργολαβοποίηση των λειτουργιών της και την ένταξή της στο ΤΑΙΠΕΔ, η Νουδού και το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε το έργο εισάγοντάς στο λεγόμενο υπερταμείο. Δεν μπορούν να υπερασπιστούν το νερό όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που τώρα αντιδρούν υποκριτικά αλλά διαχρονικά πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μήτρα δηλαδή των πολιτικών ιδιωτικοποίησης του νερού, της λεγόμενης λειτουργίας με κριτήριο την κερδοφορία και τη λογική κόστους-οφέλους, που πρακτικά δεν αφήνουν περιθώρια για κοινωνική τιμολογιακή πολιτική. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί το νερό το εχθρικό αντιλαϊκό κράτος των λίγων, των επενδυτών και των ιδιωτών μετόχων, που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανίκανο να διασφαλίσει τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ εμφανίζεται ταχύτατο, ικανότατο και αποτελεσματικό στο να στηρίζει τα κέρδη των λίγων. Ούτε μπορούν να υπερασπιστούν το νερό μονάχα ορισμένες δικαστικές αποφάσεις που περιορίζονται στη μετοχική σύνδεση της ΕΙΑΔ και την απόσυρσή της από το υπερταμείο. Δεν λένε κουβέντα για την ουσία, ότι δηλαδή και στο νερό αυτό που καθορίζει οι εναρχήσεις είναι το κέρδος. Άλλωστε αυτό το σχήμα με το δημόσιο να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών και τη διαχείριση έχει δοκιμαστεί στην ΕΙΑΔ και λειτουργούσε πάλι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού μειωνόταν συνεχώς, οι εργολάβοι έπαιρναν όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, οι μέτοχοι τσέπωναν τα μερίσματα και οι λογαριασμοί του νερού όλο και πιο βουσκωμένοι. Σήμερα, στον κύκλο εργασιών της ΕΙΑΔ χρειάζεται να δουλεύουν πάνω από 800 οι εργαζόμενοι. Οι 300 από αυτούς εργάζονται στην ΕΙΑΔ, οι υπόλοιποι σε εργολαβίες. Η λειτουργία και η συντήρηση των μεγάλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λιμάτων έχει ανατεθεί σε μεγαλοεργολάβους. Βλάβες, συντηρήσεις, επεκτάσεις δικτύων και αυτές εργολάβους.
όλα θα συμβαίνουν και με το δημόσιο στο τιμόνι της επιχείρησης, όσο το κέρδος θα καθορίζει τα πάντα. Μόνο οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να τους ανατρέψουν τα σχέδια και να βάλουν τις προϋποθέσεις ώστε να είναι το νερό πραγματικά κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Συνταζόμαστε όλοι στο αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Με αφορμή την μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων και χωρίς καμία αυταπάτη ότι αυτό θα κάνει ή θα κρατήσει την ίδρυση της πόλης ως κοινωνικό αγαθό, σας προσκαλούμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει το σωματείο μας την Κυριακή 2 Απριλίου στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί να φωνάξουμε να διεκδικήσουμε μια φωνή, φθηνό και ποιοτικό νερό με άμεση μείωση τιμολογίων. Καμία διακοπή υδροδότησης σε λαϊκό σπίτι. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το νερό. Να πάρουν δρόμο τώρα όλοι οι ιδιώτες, εργολάβοι, μέτοχοι που δισαυρίζουν στην πλάτη του λαού. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όλοι οι εργαζόμενοι σε εργολαβίες που καλύπτουν πάγιες ανάγκες να προσληφθούν στην ΕΙΑΔ με σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο αγώνα, χωρίς αυταπάτες για σωτήρες και μεσίες, μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδια των επενδυτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους. Μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε το νερό να κατοχυρωθεί οριστικά και πραγματικά ως κοινωνικό αγαθό. Για να μην έχουμε άλλα πάνε και όπου βγει. Σας ευχαριστώ πολύ.